Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλώ ήρθατε κύριε Χριστίδη. Καλημέρα, καλησπέρα. Μοναξιέ είναι χωρί φω. Να είστε καλά. Ναι, ναι, ναι. Οι αστέλε έχουν και οι ώσει να κάνουμε. Δεν πειράζει. Ε, ε, δεν βαριάζει. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα για να δούμε κύριε Χριστίδη, εσεί πώ είδατε αυτή την εξέλιξη στη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι την παρακολουθήσατε, σα αφορά όλου. Όλο το πολιτικό σύστημα το αφορούν τέτοιου είδου εξελίξει. Πώ τη διαβάζετε, εσεί, τι λέτε. Είναι προφανέ ότι έχει ανοίξει ένα κύκλο εσωστρέφεια στη Νέα Δημοκρατία. Δεν συνέβη τώρα για πρώτη φορά η παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά ή του κυρίου Καραμαλή στα ζητήματα. Έχει προκύψει εδώ και αρκετό καιρό σε κοινέ εμφανίσει σε διάφορα φόρα. Το κρίσιμο είναι ότι εμεί έχουμε μια θέση αρχή, mm -hmm. κύριε Οικονόμου, να μην παρεμβαίνουμε και να μην αναφερόμαστε σε εσωτερικά θέματα άλλων κομμάτων. Είναι προφανέ ότι ο κύριο Μητσοτάξη έχει επιλέξει τον δρόμο τον οποίο θα αντιμετωπίσει όλο αυτό το ζήτημα. Θα έλεγα ότι προτιμώ να ασχοληθώ με τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν στην καθημερινότητα. Και στη συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα. Άκουσα προηγουμένω και τον κύριο Κερίδη να κάνει ναι, μια τοποθέτηση. Ναι. Νομίζω ότι η παρέτηση του πρώτου Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι μια παρέτηση η οποία είναι πρωτόγνωρη. Είναι μια παρέτηση οποία έχει ενδιαφέρον γιατί δεν είναι σιωπηλή. Είναι μια, παρέμβαση, μια παρέτηση η οποία γίνεται δημόσια και επομένω χρειάζεται απαντήσει mm -hmm. από τον Υπουργό και από την κυβέρνηση αυτό για τα ζητήματα που βάζει. Πάντως. Αυτό είναι κάτι το οποίο το χρειάζονται και ε, οι Έλληνε πολίτε και τα πολιτικά κόμματα στην ουσία. Εσεί τι λέτε γύρω τώρα, ότι ο κύριο Σαμαρά έχει δίκιο, αυτό λέτε. Δεν μπαίνω ή στην συζήτηση. Ή υιοθετείτε τέλο πάντων τι αρχέ Σαμαρά. Μπαίνω στη συζήτηση η οποία μπαινω στη συζητηση που εχει να κάνει με τα εθνικά μα θέματα και τα ερωτήματα που έχουμε. Το Πασόκ που πέραμε. έχει βάλει διαρκώ. Και το δεύτερο ζήτημα, το οποίο πιστεύω. εσεί ανησυχείτε ότι... ότι η κυβέρνηση μαγειρεύει επώδυνε λύσει. Κοιτάξτε, εμεί έχουμε βάλει ξανά... Μια θέση, ξανά στην ατζέντα τη λογική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε. Ναι. Εγώ θα είμαι πολύ προσεκτικό δηλαδή... στη δημόσια σφαίρα Τι λέτε. γύρω από τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε θέματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία ή με άλλου γείτονέ μα. Λέω όμω ότι η θέση της χώρας είναι γνωστή, την έχουν υπερασπιστεί όλες οι κυβερνήσεις δημοσίω και ιδιωτικώ για τα τελευταία 20 της χρόνια. Η θέση, τη διαχρονική, λέω αν διαπραγμάτευση κατά τη γνώμη σας οδηγεί σε περιπέτειες. Λοιπόν, εγώ βάζω ερωτήματα. Δεν θα μπω σε ζητήματα περιπέτειων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανένα υπουργό και κανένα πρωθυπουργό θέλει να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Mm -hmm. Υπάρχουν μια σειρά ερωτημάτων τα οποία θέλουμε να απαντηθούν από την κυβέρνηση και τα βάζουμε διαρκώ. Διότι είναι νομίζω και υπέρ του εθνικού συμφέροντο να έχουμε πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Δεν μπαίνω στα ζητήματα τη Νέα Δημοκρατία. Μπαίνω στα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Ξέρετε mm -hmm. ότι οι συγκεκριμένοι πρέσβει που υπηρετούν σε αυτή τη θέση υπερβαίνουν τις κυβερνήσεις. Είναι σε αυτή τη θέση και συνεχίζουν Βεβαίως. τη λειτουργία του κράτους και της πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος. Επομένως, μια τέτοια παρέτηση είναι μια παρέτηση η οποία είναι ιδιαίτερη σημασίας και βαρύνουσα σημασίας. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ζητήματα της οικονομίας, τα δεδομένα και του ΟΣΑ Εσείς και της ΕΛΣΤΑΤ. Ε, hey, ανησυχείτε ότι με αφορμή την uh, διαγραφή Σαμαρά μπορούμε να πάμε σε ευρύτερε πολιτικέ αναταράξει, μπορούμε να οδηγήσουμε μέχρι και σε πρόορε εκλογέ και το λέω γιατί το Πασόκ mm -hmm. είναι έτοιμο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λένε κάποιοι ότι δεν έχει διαμορφώσει ακόμα κυβερνητική πρόταση. Πού θα πάτε, εσεί, ε, το, φαντάζομαι το... ότι ο κύριο, κύριο Μητσοτάκη, αν σκεφτεί ε, τέτοιου είδου ζητήματα, μπορεί να πάει και άμεσα σε εκλογέ. Αν, θέλει να, πάει, πάστε, δηλαδή. αν θέλει να πάει άμεσα σε εκλογέ, μπορεί να ο πάει. Είναι επιλογή του κύριου Μητσοτάκη ε, οι έκτακτε εκλογέ, οι πρόορε εκλογέ. Αν θα πάμε, για παράδειγμα, σε μια επιλογή η οποία έχει ένα άμεσο ξεμπέρδεμα για τα ζητήματα τα ιστορικά τη Νέα Δημοκρατία ή επιλέγει να κάνει μια άλλη διαπραγμάτευση. Θέλω να πω όμω ότι για εμά τα προβλήματα είναι εδώ. Καταθέτουμε διαρκώ προτάσει. Ο Νίκο Ανδουλάκη έχει βάλει μια σειρά ζητημάτων στην ατζέντα. Θέλω Άρα, να σα πω. Σα λένε ότι λέτε όχι σε όλα. Όμως. Θέλω Αυτό, να σα πω ακριβώ το, αντίθετο συμβαίνει. Στην πραγματικότητα, εμεί είμαστε εδώ για να προτείνουμε και για το ΑΣΕΠ και για τα εργασιακά και για τα εθνικά θέματα μια σειρά από κρίσιμε λεπτομέρειε και να βάζουμε ερωτήματα. Και η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία αρνείται το διάλογο, αρνείται να ανοίγει τα ζητήματα λέτε, εκ των δεν προτέρων. Δεν χειρουργία, Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, Δεν δε ε... ότι υπάρχει Έλληνα εκεί έξω που να του λένε ότι θα έχουμε 37.000 δωρεάν χειρουργία και να λέει όχι. Εσεί όμω είπατε όχι κύριε, και σε αυτό. Κύριε Οικονομού, πρώτα απ' όλα δεν είπαμε όχι. Είπατε. Δεν είπαμε όχι. Το καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο. Δεν το καταψηφίσαμε. Δεν, δεν καταψηφίσαμε τα 27.000 χειρουργεία. Εμεί είπαμε ότι αυτά τα χειρουργεία μπορούν να γίνουν με ενίσχυση του Εθνικού Συστήματο Υγεία και τι πρωινέ ώρε και να στηρίξουμε του υγειονομικού, να στηρίξουμε τι δομέ και τι υποδομέ για να γίνονται έτσι όπω είναι να γίνονται. Ο κ. Γεωργιάδη δεν λέει μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων. Έχουν αυξηθεί, για παράδειγμα, οι λίστε των ασθενών που είναι σε αναμονή σε σχέση με αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Εμεί έχουμε απαντήσει σε όλα αυτά. Εάν θέλει να πάει σε έκτακτε εκλογέ ο κύριος Μητσοτάκη από αυτέ που ζητούσε κατά πολύ τα προηγούμενα χρόνια, α τι προκαλέσει mm -hmm. τι έκτακτε εκλογέ. Εμεί εδώ είμαστε. Προφανώ εμεί δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Όχι α, είναι η απάντηση. Επομένω, έχουμε πλήρη επίγνωση των κρίσιμων στιγμών που ζούμε. Λέω όμω ότι σήμερα τα ζητήματα τη ακρίβεια και τη χροκέρδεια και τα δεδομένα Ελστάτ, ο ΩΣΑ γιουροστάτ, δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι ουραγό εξελίξης. Απέναντι σε αυτό, το Πασόκ έχει προτάσεις και θα έχει προτάσεις και όλο το επόμενο Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χριστίδη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.